Δυστυχώς βιώσαμε όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες βιώσαμε την δραματική εξέλιξη που είχε αυτή η ιστορία με το νέο παιδί και όλοι λυπούμαστε γι' αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο και πώς μπορούμε και εμείς εκπαιδευτικοί αλλά γενικότερα σαν κοινωνία να απορρίψουμε και να καταδικάσουμε με τον πιο σαφή τρόπο τέτοιες ενέργειες και τέτοιες διαδικασίες. Σε ένα παιδί όμως συχνά αυτή η καταδίκη, αν θέλετε, ή το στίγμα, ας πούμε, τα οργανώνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι έτσι? Είναι έτσι και δυστυχώς ο κόσμος των μικρών παιδιών είναι πιο σκληρός από των μεγάλων, οπότε χρέος μας, εμείς οι εκπαιδευτικοί, είναι να βάζουμε τα πλαίσια εκείνα μέσα στα οποία τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια και να τους δίνουμε αυτή την αυτοπεποίθηση και αυτό το κουράγιο να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ενέργειες και συμπεριφορές. Υπάρχουν στα σχολεία της περιοχής μας περιπτώσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η εκπαιδευτική? Κοιτάξτε, σε τόσο μεγάλο και έντονο βαθμό όχι. Μιλάμε βέβαια για τυπλά πράγματα. Σαφώς, δηλαδή, ότι κάποιο είναι παχύσαρκο, το λέμε χοντρό. Κάποιο είναι φορά γυαλιά, το λέμε γυαλάκια. Ακριβώς. Από αυτά τα απλά πράγματα που τελικά όμως. Που διωγγώνονται αν δεν τα προσέξουμε και αν δεν τους δώσουμε την πρέπουσα προσοχή. Υπάρχουν προγράμματα εκπαιδευτικά τα οποία εφαρμόζονται στα σχολεία μας και στο νησί Τισκό, σε όλο το νησί, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω. Από πέρυσι έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο ένα παρατηρητήριο σχολικής βίας σε κάθε σχολείο, όπου αποτελείται από μια τριμελή επιτροπή. Και αυτή η τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από τρεις δασκάλους ή τρεις εκπαιδευτικούς, παρατηρεί, συζητάει, μιλάει για το τι μπορεί να συμβαίνει στα σχολεία μας και για το αν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εφόσον, και λοιπόν, είδους υπάρχει από πέρυσι, άρα υπάρχουν κάποια συμπεράσματα. Βεβαίως, υπάρχουν κάποια συμπεράσματα. Παλιότερα υπήρχε, θα έλεγα, πιο έντονα κάπως αυτό το φαινόμενο του εκφοβισμού, του, επιτρέψτε μου την έκφραση, του μάγκα της αυλής, του ισχυρού, όπου τελικά βλέπουμε ότι μετά από δύο χρόνια και τρίτος χρόνος, συγγνώμη, γιατί το σχολείο μας υπήρχε σε τέτοια προγράμματα, έκανε τέτοια προγράμματα και είναι τρίτη χρονιά τώρα, έχουμε δει κάποια βελτίωση και θα έλεγα σημαντική, γιατί έχουμε κάνει και στη σχολή γονέων, σε συνεργασία με την Ναστική Εταιρεία Ιπποκράτης, με τον ΟΚΑΝΑ, και υπάρχουν τέτοια προγράμματα, όχι μόνο στο σχολείο μας, αλλά όπως είπα και πριν και σε υπόλοιπα σχολεία. Οπότε είμαστε σε θέση να σας πούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δει μια σαφή βελτίωση σχετικά με τις συμπεριφορές των παιδιών και την κοινωνικοποίησή τους και το πόσο άνετα αισθάνονται και εκφράζονται τελικά μέσα στο χώρο του σχολείου. Αν ένα παιδί είναι θύμα μιας τέτοιας διαδικασίας σχολικής βίας, πόσο εύκολο του είναι να το καταγγείλει, να πάει στον δάσκαλό του δηλαδή και να του πει ότι, ξέρετε, με ενοχλούν τα παιδιά στο σχολείο, γίνεται αυτό? Γίνεται, σας πληροφορώ ότι ένα πολύ εύστοχο ερώτημα θέσατε αυτή τη στιγμή, γιατί συγκεκριμένα μπορώ να σας πω, είμαι σε θέση να σας πω ότι ένα συγκεκριμένο παιδί, μέσα από αυτά τα προγράμματα, μέσα από αυτή την ελευθερία λόγου που προωθούμε στα παιδιά να έχουν και το θάρρος και το κουράγιο να επισημαίνουν τέτοιου είδους ζητήματα, ένα παιδί πράγματι λοιπόν από πέρυσι εκφράστηκε ελεύθερα και το αντιμετωπίσαμε εκεί που έπρεπε, στη βάση, στην αρχή του, και οπότε δεν είχαμε μια δυσάρεστη εξέλιξη. Το προλάβαμε και το παιδί είναι μια χαρά. Τέτοια παραδείγματα σαφώς θα υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες ανά την Ελλάδα. Αλλά με τη διαφήμιση αυτής της διαδικασίας τώρα θέλουμε να προσεγγίσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν τυχαίνουν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να έχουν το θάρρος, να έχουν το κουράγιο, να έχουν τη δύναμη να πούν οτιδήποτε τους απασχολεί και στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός θα είναι πάντα δίπλα του, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί δυστυχώς ξεκινά από μικρές ηλικίες αυτό, και να μην διστάσει και να μην τραπεί καθόλου. Και τελικά αυτός θα είναι ο μάγκας και όχι ο άλλος που εντός εισαγωγικών του κάνει τώρα όλα βέβαια αυτά. Το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο, αλλά κυρίως με την οικογένεια. Και θα ήθελα να μου πείτε αν έχει, είναι λίγο λεπτό το ερώτημα βέβαια, αλλά αν ενισχύεται αυτή η ιδιαιτερότητα στα παιδιά και από την οικογένεια. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις. Είτε το παιδί απαξιώνεται από την ίδια την κριτική των γονέων του, είτε ενισχύεται η πρόθεσή του να είναι βίαιο από
νοοτροπίες οι οποίες τις παίρνει από την οικογένειά του. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και δεν είναι τίποτα τυχαίο το ότι υπάρχει αυτή η έξαρση, να μου επιτρέψετε, αυτού του φαινομένου. Το ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, το ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Ο αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δημιουργείται, καλλιεργείται, να μου επιτρέψετε την έκφραση. Αυτό λοιπόν εμείς σαν εκπαιδευτικοί που μπορώ να σας πω ότι κάνουμε είναι ότι τονίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα και στις συγκεντρώσεις γονέων που κάνουμε, πέρα από τη σχολή γονέων που είχαμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και στις γενικότερες συναντήσεις μας που κάνουμε με τους γονείς κάθε μήνα ή κάθε χρόνο, και συνολικά αλλά και ιδιωτικά με τον καθένα. Τονίζουμε αυτού του είδους τα ζητήματα, μιλάμε για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, μιλάμε για το αν κάποιο παιδί είναι πιο θαραλέο, πιο μαζεμένο, δίνουμε τις αντίστοιχες οδηγίες και σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουμε να γνωρίζουν και οι γονείς είναι ότι τα παιδιά μας δεν φταίνε σε τίποτα, ότι μπορούμε να τα επηρεάσουμε και σίγουρα δεν μπορεί μόνο ένας. Θα τα επηρεάσουμε θετικά βέβαια, έτσι. Θα τα επηρεάσουμε θετικά, σαφώς. Και σίγουρα δεν είναι δουλειά ούτε μόνο του γονέα, ούτε μόνο του εκπαιδευτικού. Είναι και ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, σαφώς, οι οποίοι θα πρέπει, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί, να μπουν στα σχολεία και να επιβλέπουν τέτοιες διαδικασίες. Γιατί δεν είναι μόνο δουλειά του δασκάλου ή του γονέα, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο χρειάζεται η πολιτεία να παρέμβει και μάλιστα με θετικές. Σαφώς. Και είναι ένα ζήτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό η παρέμβαση του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού, γιατί και οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να εντοπίσουμε, μπορούμε να συμβουλέψουμε, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να φτάσουμε σε τόσο μεγάλο βάθος όσο θα θέλαμε κι εμείς και δεν είμαστε και εκπαιδευμένοι για περισσότερες έτσι, καταστάσεις και ιδιαίτερες καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι το μήνυμα νομίζω που πρέπει τελικά να βγει είναι ότι αν υπάρχει συνεργασία, αν υπάρχει ομοψυχία, αν υπάρχει κατανόηση και σεβασμός απέναντι στα μικρά παιδιά και στις οικογένειες, νομίζω ότι μόνο θετικά πράγματα μπορούμε να βγάλουμε και μια ενωμένη κοινωνία νομίζω ότι καταπολεμά οποιαδήποτε τέτοια φαινόμενα.